Λέγομαι Μαρία Δικαίου, είμαι διαμερισματική σύμβουλος της πρώτης δημοτικής κοινότητας Αθήνας με το συνδυασμό της Ανοιχτής Πόλης. Βρίσκομαι εδώ μετά από διαμαρτυρία των κατοίκων της περιοχής, τόσο ανθρώπων που κατοικούν, όσο και ανθρώπων οι οποίοι είναι καταστηματάρχες. Ο στόχος μας είναι να αναδείξουμε τα μεγάλα προβλήματα του πιο κεντρικού πεζόδρομου και του πιο όμορφου πεζόδρομου, όχι απλά της Αθήνας, αλλά συνολικά της Ευρώπης θα λέγαμε, μιας και βρισκόμαστε στην Διονυσίου Αεροπαγίτου και Μακρυγιάννη, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης. Είναι μια καλή μέρα γεμάτη τουρίστες και κίνηση. Παρ' όλα αυτά, αν κοιτάξει κανείς κατά μήκος του δρόμου, θα διαπιστώσει μια σωρία παραβάσεων και καταπατήσεων που αφορούν κυρίως την λειτουργία των καταστημάτων. Βλέποντας πίσω μας, θα δούμε ότι έχουν αναπτυχθεί τραπεζοκαθίσματα σε όλο το πλάτος του δρόμου. Υπάρχει καταπάτηση της γραμμής των τυφλών, υπάρχει καταπάτηση του ρήθρου όπου είναι για τα νερά της βροχής. Προχωρώντας λίγο πιο κάτω, θα δούμε ότι είναι βιδωμένα επάνω στα μάρμαρα, πράγμα το οποίο απαγορεύεται από την κανονιστική. Θα δούμε ότι υπάρχει μια απίστευτη ποικιλομορφία σε χρώματα, μουσαμάδες, υλικά, όπου βεβαίως προσβάλλει κατάφορα την αισθητική των κατοίκων, αλλά και των ξένων, των επισκεπτών της συμπεριοχή. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι τελικά ποιος έχει την ευθύνη, προφανώς η Δημοτική Αρχή θα λέγαμε, αλλά απ' την άλλη και ποιος έχει την πολιτική βούληση να αναδείξει αυτό το θέμα και να βρει τους τρόπους και τις προτάσεις έτσι ώστε να το λύσουμε για να διευκολύνουμε τη ζωή των καθήκων από τη μία, αλλά και από την άλλη μεριά να μπορέσουμε να αναδείξουμε το τοπίο αυτό, το ιστορικό, το αρχαιολογικό, το καλύτερο που έχουμε να δείξουμε αυτή τη στιγμή στην Αθήνα.